Χαιρετίζω την προσπάθεια του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος, που άλλωστε δεν είναι η μόνη αυτή τη συγκεκριμένη, και νιώθω έτσι μεγάλη αγάπη και στοργή για το Ίδρυμα, γιατί άλλωστε εκεί έχω αφιερώσει και έχω δωρήσει όλες μου τις συλλογές που υπήρχαν διαθέσιμες από τη δουλειά μου επί 25 χρόνια στη μόδα, την ελληνική μόδα. Είναι παρήγορο το ότι το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα καταγράφει, προσπαθεί και δίνει μεγάλη σημασία επανειλημμένα για το πόσο σπουδαία υπήρξε η ελληνική προσπάθεια στη βιομηχανία μόδας, η οποία όμως πήγε χαμένη. Η πολιτεία δεν κατάλαβε ποτέ να χαράξει στρατηγικές που θα έπρεπε σήμερα να έχουν οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα Ιταλία, να εξάγει περίπου 15 με 20 δισεκατομμύρια ευρώ σε έτοιμα ενδύματα με επώνυμες εξαγωγές, και την άφησε να χαθεί από τότε που ήταν ένα ατελείωτο φασονάδικο με παραγωγές φασών για το εξωτερικό ανώνυμες. Χάθηκε μαζί με αυτό όλη η κλωσσοφαντουργία, η οποία δεν είχε καταλάβει ότι ανήκει και πλέει πάνω στην ίδια βάρκα με την υπόλοιπη βιομηχανία μόδας. Χάθηκε το περίπου το 50% της βαμβακοπαραγωγής, γιατί έκλεισε η κλωσσοφαντουργία, η οποία έκανε επιτόπου μια μεγάλη ανάπτυξη. Και χάθηκε και το μετάξι που κάποτε είχε φτάσει τους 3.500 τόνους στον ευρώ και τώρα πήγε στους 3 και έχει ανεβεί δειλά-δειλά στους 30 τόνους. Είναι ευκαιρία σήμερα με μια κυβέρνηση νέων ανθρώπων, σπουδασμένων, και αυτό έχει, και το επαναλαμβάνω αυτό, σπουδασμένων, καλά σπουδασμένων, να χαράξουν στρατηγικές που να μπορέσει να αναβιώσει έστω ό,τι έχει απομείνει, γιατί είναι ατελείωτο το ελληνικό ταλέντο. Με απόδειξη ότι όποτε όποιος φεύγει και τολμά και φεύγει από την Ελλάδα, να γίνεται διάσημος στο διεθνή χώρο και να τον στερεί τη δικιά μας η χώρα και αυτόν και τα προϊόντα. Καλή επιτυχία στο σεμινάριο.